Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Ισχυριζόμαστε ότι η υπογραφή αυτής της συμφωνίας είναι ένα ιστορικό συμβάν μεγάλης ιστορικής σημασίας. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από όλους μας είναι γιατί έγινε εφικτή αυτή η συμφωνία σήμερα. Γιατί επί 30 χρόνια δεν μπορούσε αυτή η συμφωνία να γίνει. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που εμπόδιζαν την υπογραφή της και ποιοι είναι σήμερα οι παράγοντες που επιτάχυναν αυτή τη συμφωνία, την οποία όλοι θεωρούμε, τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι μια συμφωνία ντροπιαστική ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σας θυμίσω ότι στη δεκαετία του 90, που έγινε και η πιο σοβαρή προσπάθεια να λυθεί το ζήτημα αυτό, συμβαίνανε κοσμογονικές εξελίξεις στον κόσμο. Κατέρεε ο υπαρκτός σοσιαλισμός και όλοι αναζητούσαν μέσω του αθηνικισμού ένα καταφύγιο για να στήσουν ένα κράτος. Αυτό έκανε και η γειτονική μας χώρα. Τι έκανε δηλαδή ακριβώς η γειτονική μας χώρα? Αναζήτησε εκείνα τα υλικά που θα επέτρεπαν στον δικό της κοινωνικό σχηματισμό να υπάρχει μια φαντασιακή θέσμηση ότι υπάρχει ένα εθνικό κράτος και μια εθνότητα. Ανέλαβε λοιπόν να δανειστεί την ιστορία από τους γειτόνους της. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, έχει συμβεί σε δεκάδες περιοχές του κόσμου. Ήταν λοιπόν δυνατόν τότε να λυθεί αυτό το ζήτημα, όταν ο εθνικισμός ήταν η ηγεμονική ιδεολογία της γείτονος χώρας, όταν προσπαθούσε να συγκροτηθεί σε εθνικό κράτος? Ήταν δυνατόν να υποχωρήσει? Ήταν δυνατόν να υπογράψει συμφωνία? Και η Ελλάδα, όσο και αν το διεκδίκησε και όσο και αν το ήθελε, ήταν δυνατόν να το πετύχει? Θέλω λοιπόν τελικά να ισχυριστώ ότι σήμερα η συμφωνία αυτή έγινε εφικτή, γιατί συνέβησαν τρία ξεχωριστά γεγονότα, τρεις αστάθμητοι παράγοντες εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στην ιστορία. Ο πρώτος ήταν ότι στην Ελλάδα ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και στη γείτονα χώρα ο Ζάεφ. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν ότι η γειτονική χώρα είχε κουραστεί από την πολιτική και οικονομική απομόνωση και είχε την ανάγκη να ανοίξει φτερά. Ταυτόχρονα είχε ιτηθεί πολιτικά ο εθνικισμός στη χώρα αυτή. Και το τρίτο είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση που είχε ως αξιακά προτάγματα την κοινωνική χειραφέτηση, τη φιλία των λαών και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού της, ήτανε στην κυβέρνηση. Αυτοί οι τρεις αστάθμητοι παράγοντες διαμόρφωσαν αυτό που λέμε ιστορικό χρόνο για να λυθεί το ζήτημα αυτό μετά από τόσα χρόνια. Τι σημαίνει ιστορικός χρόνος? Σημαίνει ότι πρώτον τον ιστορικό χρόνο τον διαμορφώνουν τα πολιτικά υποκείμενα που δρούν και όχι αυτά που αντιδρούν. Δεύτερον, ιστορικός χρόνος σημαίνει το να μπορείς να αξιοποιήσεις, να κατανοήσεις και να προτείνεις μέσα σε μια συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία μια πολιτική πρόταση που να έχει μέλλον. Αυτό λοιπόν τον ιστορικό χρόνο αξιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το θέλουν οι υπόλοιποι? Γιατί θεωρούν ότι μια πολιτική δύναμη που αξιοποιεί αυτό τον ιστορικό χρόνο πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία της δυσπιστίας και της μομφής? Δεν νομιμοποιείται λοιπόν μια πολιτική δύναμη που αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω της, που αντιλαμβάνεται τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα να δράσει, άρα πρέπει να ζητήσει άδεια? Και από ποιον άραγε να ζητήσει άδεια? Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να πω ότι ο εθνικισμός, πέρα από το ότι ό,τι θεωρεί ο καθένας ότι είναι, έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Η προσήλωση στην παράδοση, στην ιστορία, στο χθες, το μίσος στο μέλλον και σε κάθε πρόοδο. Αυτά τα στοιχεία είναι που καθορίζουν τις πολιτικές των κομμάτων που διαφωνούν με αυτή τη συμφωνία. Και προς επίρρωση αυτού που λέω είναι
ότι επειδή αυτές οι πολιτικές δυνάμεις θεωρούν ότι η ιστορία είναι αμετάβλητη, ότι η ιστορία είναι ένα αιώνιο συνεχές, ήταν οι ίδιοι που δεν μπορούσαν να συμφιλειωθούν με την ιδέα ότι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Διότι θεωρούσαν ότι θα είναι αιώνιοι, αμετάβλητοι, ότι η Ελλάδα θα ήταν όπως ήταν κάποτε και θα συνεχίσει να είναι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί οι κοινωνικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα ανέθεσαν στο ΣΥΡΙΖΑ να λύσει και να διαχειριστεί τα ζητήματα της κρίσης. Και ούτε ακόμα μπορούν να το κατανοήσουν. Γιατί δεν ασχολούνται με αυτό. Ασχολούνται με το πώς αυτό το παρελθόν θα παγιοποιηθεί για πάντα στο μέλλον. Δεν γίνεται όμως. Οι νόμοι της ιστορίας είναι άλλοι. Και όποιος πάει ενάντια στους νόμους της ιστορίας δεν μπορεί παρά να εισπράξει την ήττα. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο χρειάζεται για μια ακόμα φορά να πούμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε και αυτή τη στιγμή γίνεται μια μορφή εναντίον του γιατί είχε το πολιτικό θάρρος να λύσει αυτό το ζήτημα, να το αντιληφθεί και να βάλει τις βάσεις για ένα μέλλον ειρηνικό στην περιοχή. Το άλλο ποιο είναι. Ποια άλλη ήταν η πρόταση. Να μείνουμε στα ίδια. Τι κάνει δηλαδή να είμαστε όπως ήμασταν τόσα χρόνια. Το κράτος των εθνικοφρόνων, το κράτος του αντικομουνισμού, το κράτος των δοσύλλογων που επί τόσα χρόνια υπήρχε στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να διαταραχθεί. Γιατί αυτό κρατάει τις κοινωνικές δυνάμεις σε μια πολιτική καθυστέρηση για να μπορεί να αναπαράγεται η εκάστοτε εξουσία. Τώρα λοιπόν τι θεωρούμε. Ότι μέσα από αυτή την πρόταση θα πιεστούν οι ΑΝΕΛ να ρίξουν την κυβέρνηση, που είναι το όνειρο όλων. Δεν θα γίνει αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι η θεωρία για τις καρέκλες, η οποία συνεχώς αναπαράγεται από όλους και άκουσα και τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να την αναπαράγει, είναι μια θεωρία που ακριβώς θέλει να πάρει αυτή τις καρέκλες για να κάνει το ρεβανσισμό και την οπισθοδρόμηση. Αλλά ευτυχώς οι κοινωνικές δυνάμεις το καταλαβαίνουν. Γιατί βέβαια με 3 χρόνια καρέκλα δεν γίναμε καρεκλοκένταυροι. Κάποιοι άλλοι είναι καρεκλοκένταυροι που είναι στην εξουσία 50 και 100 χρόνια. Ας το αντιληφθούμε λοιπόν αυτό και ας δούμε ότι δεν πέφτουν έτσι οι κυβερνήσεις. Δεν πέφτουν έτσι οι κυβερνήσεις επειδή προσπαθούμε εμείς να αξιοποιήσουμε πολιτικά κενά που κατά τη γνώμη μας ανακαλύπτονται εσχάτως και μέσα από την πίεση στους ΑΝΕΛ προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα, να ξεφορτωθούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε επειδή το ήθελε η κοινωνία και θα μείνει επίσης εφόσον το θελήσει η κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι εκ περισσού. Και βέβαια αυτοί που θεωρούν ότι δρούν στον καιρό τους και μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, αυτοί είναι οι πραγματικοί ηγέτες. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και η γερμανική εχθρική εφημερίδα προς το ΣΥΡΙΖΑ βγήκε χθες με τίτλο «Ο Τσίπρας ηγέτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί την αποτυχημένη Ελλάδα». Κάτι λένε όλα αυτά. Και εμείς, και για το λέω κυρία και για το ΚΚΕ, πρέπει να κλείνετε. Ένα λεπτό. Το λέω και για το ΚΚΕ, το οποίο λέει ότι προχωρήσαμε σε αυτή τη συμφωνία γιατί μας πίεσε το ΝΑΤΟ και μας πίεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόλις πριν λεγότανε ότι εσείς πάντα το θέλατε αυτό. Αφού το θέλαμε πάντα, ποιος μας πίεσε. Πάντα λοιπόν θέλαμε να λυθεί το ζήτημα. Αλλά δεν υπήρχε ο ιστορικός χρόνος. Γιατί ο ιστορικός χρόνος άλλοτε είναι αργόσυρτος και ταλαιπωρεί και άλλοτε είναι συμπυκνωμένος και παράγει πολιτικές εξελίξεις. Το θέμα είναι να το καταλάβεις πότε είναι αργόσυρτος και πότε είναι συμπυκνωμένος για να μπορείς να κάνεις πολιτική. Και αυτό δεν μπορείτε να το συγχωρήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν λέω ότι όσοι διαφωνούν με τη συμφωνία είναι φοιτητές. Χριστοδουλοπούλους, παρακαλώ. Τελείωσα και συγγνώμη. Και δεν λέω ότι όσοι διαφωνούν με τη συμφωνία είναι εθνικιστές, γιατί υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες για να χτυπήσουν την κυβέρνηση. Δεν μπορούν να ανεχθούν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ψηφοφόρους από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορούν. Γι' αυτό είναι όλοι ενωμένοι, από το ΚΚΕ ως τη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορούν να συμφιλειωθούν. Βγάλανε την παρηγορητική θεωρία της αριστερής παρένθεσης. Δεν τους βγαίνει. Κύριοι,
Υπάρχει ιστορία η οποία προχωράει. Κυρία Συμπρόεδρε, παρακαλώ. Και προχωράει. Λίστε. Και με αυτή την έννοια έκλεισα. Και με αυτή την έννοια όμως θα πρέπει να διαχωρίσετε και τη θέση σας από ακροατήρια σκοταδιστικά, φασιστικά, ρατσιστικά, τα οποία συνυπάρχουν σε αυτή την πολιτική η οποία τροφοδότησε για μια ακόμα φορά τον εθνικισμό σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει...